Με διαδικασίες fast track φαίνεται πως τρέχει ο σχεδιασμός για την ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου του Βόλου. Χθες το απόγευμα, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, πληροφορήθηκε ότι έχουν δεσμευτεί από την περιφέρεια κονδύλια τόσο για την κατασκευή του πυροσβεστικού μεγάρου, όσο και για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Δεσμεύτηκε κονδύλι ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια για το πυροσβεστικό μέγαρο. Εν συνεχεία έχει δεσμευτεί και κονδύλι 37.000 ευρώ για την προμελέτη. Και για να μην κουράζουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες που μας ακούει, ξεκίνησε η διαδικασία λοιπόν να γίνει προμελέτη, μελέτη, τα τέχνη, να γίνει δημοπράτηση και συνεχεία να βρεθεί και ο ανάδοχος. Είναι ένα έργο που σας είπα ότι με απασχόλησε, εσείς τουλάχιστον το ξέρετε για πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι που βρήκα ειδικό όταν. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια διαδικασία σύντομη που θα μπορεί να οδηγήσει σε δημοπράτηση του έργου ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Φέρετε πως έτσι θα είναι, γιατί η διαδικασία είναι μεν σύντομη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και οι προϋποθέσεις διαφάνειας και εγκυρότητας, οι οποίες επιβάλλουν να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο, η γραφειοκρατία η οποία υπάρχει. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ βήμα-βήμα και δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κύριο Κουρέτα και την κυρία Παπαδημητρίου, γιατί από την αρχή αντελήφθησε τη σπουδαιότητα του έργου, πολύ περισσότερο ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος δεν είναι και βολιώτης. Και όπως θυμάστε, δεσμεύτηκα τα κονδύλια, ήταν η πρώτη συνάντηση που είχα με τον Περιφερειάρχη, παρουσία και της Αντιπεριφερειάρχης. Με τους ρυθμούς που εξελίσσονται οι διαδικασίες για το νέο πυροσβεστικό μέγαρο του Βόλου, μέχρι το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό να δημοπρατηθεί το έργο, το οποίο θα επιλύσει τα εφιστάμενα εκρηκτικά προβλήματα στέγασης και εύρυθμισης λειτουργίας των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να συντομεύσω όσο γίνεται τη διαδικασία, να τρέχουν παράλληλα, δηλαδή να δοθούν οι προδιαγραφές από την πυροσβεστική υπηρεσία, για να προχωρήσουμε, όπως είπατε και εσείς, το καλοκαίρι, πρώτο Θεός, στην ανάθεση, στις διαδικασίες που απαιτούνται. Τώρα μην κουράζω, είπαμε, τεχνικές λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν, κυρία Μακρύ, μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πλέον θέμα χρόνου να αποκτήσει ο Βόλος το πυροσβεστικό μέγαρο που δικαιούται? Είναι θέμα χρόνου, γιατί εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία πέρα από την πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη και εκφρασμένη, ξέρετε και εγώ δεν τα δημοσιοποιώ ερήμη των ενδιαφερομένων, ερήμη των εμπλεκομένων, μάλλον του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη, έχουν δεσμευτεί και τα κονδύλια, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πολλές φορές υπάρχει βούληση και λείπει το χρήμα. Εδώ συντρέχουν και τα δύο, και η πολιτική βούληση και τα αναγκαία χρήματα.